Σειρά συζητήσεων και ισχυρές δόσεις ανησυχίας προκάλεσαν τα κρούσματα κορονοϊού σε κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα βράδυ μια σειρά από κατασκηνώσεις επί της ουσίας να ολοκληρώσουν πρόωρα την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο και να επιχειρούν να διαμορφώσουν μια ακόμη πιο ασφαλή βάση για την επόμενη. Την ώρα που χιλιάδες γονείς αναρωτιούνται και προβληματίζονται, η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας ορίζει ότι οι κατασκηνώσεις, εφόσον τηρηθεί ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο, είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Το σωστό πρωτόκολλο είναι αυτό που θα ελέγξει το παιδί πριν εισέλθει στην κατασκήνωση με rapid test και όχι με self-test, γιατί δεν ξέρουμε ο κάθε γονέας αν θα το κάνει σωστά, αν θα το κάνει ή θα το κάνει διαδικαστικά καθαρά και μόνο για να αποφύγει αυτό το αίτημα της κατασκήνωσης. Άρα λοιπόν με rapid test ή PCR που είναι το καλύτερο, προσέρχεται το παιδί. Το παιδί απομονώνεται στην ομάδα του τις πρώτες μέρες, που είναι οι επικίνδυνες, δηλαδή να σου εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα. Και όταν περάσουν αυτές οι μέρες, οι κρίσιμες, οι 4-5 θα έλεγα, που δεν έχουμε το παραμικρό κρούσμα, πλέον τα παιδιά είναι ασφαλή, ξαναλέω και πάλι, πιο ασφαλή απ' έξω. Οι κατασκηνώσεις φέτος, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, άνοιξαν με το ίδιο πρωτόκολλο με πέρυσι, που δεν υπήρχαν κρούσματα και σύσταση για διεξαγωγή self ή rapid test κατά την είσοδο και εβδομαδιαίες επισκέψεις γονέων που φορούν προστατευτική μάσκα ή έχουν εμβολιαστεί. Απλώς το πρωτόκολλο νομίζω είναι ακριβώς το περσινό και δεν δόθηκε η επιπλέον προσοχή που όφυλαν να γίνει και με τα τεστ, όπως είπατε πολύ σωστά, και με άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, όταν συστήνεις κάπου, νομίζω δεν είναι σωστό. Πρέπει να επιβάλλει το ΦΕΚ και το πρωτόκολλο επακριβώς τι γίνεται. Το self-test είναι προφανές ότι δεν έχει την ίδια αξία με το rapid test. Το self-test είναι ένα μαζικό testing και το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη μεριά, το rapid test είναι πιο ακριβές και μπορεί να κάνει καλύτερη και πιο ακριβή διάγνωση. Τα θετικά κρούσματα που εντοπίστηκαν και οδήγησαν σε μια νύχτα αρκετές κατασκηνώσεις να ολοκληρώσουν πρόωρα την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο θα μπορούσαν να οφείλονται είτε στην τυπική και μόνο αρνητική βεβαίωση self-test και όχι την πραγματική διεξαγωγή του ή και στην ψευδώς αρνητική αποτύπωση του self-test πριν από την είσοδο του κατασκηνωτή ή των κατασκηνωτών που μπήκαν θετικοί μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης. Δεν δεχόμαστε επισκεπτήριο. Δεν δεχόμαστε επικοινωνία από τα κάγκελα τα παιδιά με το γονέα, φιλιά, αγκαλιές. Το προσωπικό δεν εξέρχεται της κατασκήνωσης. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε μια κλειστή δομή που αν δεν εισέλθει ο ιός, είναι αδύνατο να βρεθεί μέσα όταν περάσουν οι πρώτες μέρες που θα έρθουν τα πρώτα παιδιά. Αν και το πρωτόκολλο άλλαξε, εντούτοις και πάλι υπάρχει σύσταση και όχι υποχρέωση για rapid, γεγονός που ενεργοποίησε ξανά τις κατασκηνώσεις να διαμορφώσουν αντανακλαστικά και να απαιτήσουν πλέον αρνητικό rapid test στο σύνολό τους, είτε από ιδιώτη γιατρό, είτε από δημόσια δομή υγείας. Θέλουμε και πριν και μετά την κατασκήνωση να είναι τεσταρισμένα και νομίζω ότι κάποια στιγμή, τουλάχιστον στα παιδιά που θα θέλουν να κάνουν το rapid test, θα ήταν προτιμότερο να γίνει το rapid test. Να προστατεύσουν τα παιδιά και από τις συνθήκες εγκλεισμού που βίωσαν, τόνισε απευθυνόμενος προς τους γονείς ο πρόεδρος της Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που εξήγησε ότι όσα επιχειρούνται να τηρηθούν, αν τηρηθούν πιστά, μέσα στις κατασκηνώσεις, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συνθήκες που έχουν ανάγκη μετά από μια μεγάλη περίοδο απαγορεύσεων και σκληρών περιορισμών. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, είναι ασφαλής η παιδική κατασκήνωση και βοηθάει λίγο στο να ξεφύγουν τα παιδιά. Είχαν ένα δύσκολο διάστημα στο σχολείο, άνοιγε, έκλεινε το σχολείο, μπήκαν στη διαδικασία των self-test. Χρειάζονται λίγο να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις, γιατί σίγουρα ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο για όλους μας.